Εδώ τώρα παρατηρείται το φαινόμενο να σου βγαίνει ένας παίκτης που ούτε λεφτά έχει χαλάσει, ούτε έχει επενδύσει, έτσι, και από άλλους που περιμένουν, που περιμένεις να βγουν και πιο στάνταρ και παίρνει και 2 εκατομμύρια, ας πούμε, το χρόνο, όπως ο Εμενίκη, και να μην μπορεί να πάρει τα πόδια. Μην παίρνει αέρα ο κόλλος σας, εσείς, ναι, για τους αεκτζίδες. Δεν μπορεί να είναι τα μυαλά σας. Περίμενε, όχι για τους αεκτζίδες, να πω κάτι. Θα τα πούμε το Σάββατο στο μπάσκετ. Λοιπόν, τι, θέλετε να βάλουμε κανένα στοίχημα, να χαρίσω τίποτα από τους. Θέλετε. Εκεί παράδοση. Μην βάζεις. Άντε, μην παίρνουν τα αέρα. Θες να πεις κάτι τώρα ή στην εκπομπή της Παρασκευής? Την Παρασκευή. Τότε σου έρχεται η έμπνευση. Καλησπέρα. Είναι μία μέρα πριν, συγγένει. Ναι. Λοιπόν, όχι ρε, ποια έκτρα στο μπάσκετ. Α, μπράβο στους εκεί. Πήγε ο Σκηνάς. Στο Βασιλακόπουλο. Ναι, μπράβο τους. Σκηνάς. Και οι άλλοι είναι, ρε. Και εσάς μαζί, και τους 8 μαζί. Δηλαδή τους 5 βασικούς που θα παίζουν. Η πρώτη πεντάδα που κατεβαίνει, μην μπερδευόμαστε με τον μπάσκετ, γιατί ξαφνικά μπορούν να μπουν και οι 12 σε 5 λεπτά μέσα όλοι. Λοιπόν, η πεντάδα της ΑΕΚ που θα κατέβει η πρώτη μαζί με τους 3 διαιτητές. Μπαίνει μέσα εσύ. Τελείωνε, ρε, τι κάνει. Έχει πέσει, ε. Μαζί με τους. Οι 5 πρώτοι της ΑΕΚ που ξεκινάει ο αγώνας μαζί με τους 3 διαιτητές θα φάτε καλά από τον Ολυμπιακό. Αυτό το κύπελλο θα έρθει στον Πειραιά. Μην παίρνετε θάρρος, μην παίρνετε θάρρος. Σας έλεγα μην μας τρελαίνετε και φτιάξουμε ομάδα handball. Είδατε που έχετε κατατίσει. Εντάξει και εσείς παοκτζίδες. Εντάξει είμαστε. Προτυπάμε στην Κανή. Είμαστε. Να δώσω χαιρετίσματα εκεί στα φιλαράκια μου, στο Μουζάκι, της Καρδίτσας που έχουν πάει. Δώσε. Διακοπές. Να περνάτε καλά και να μου γυρίσετε. Μην παίρνετε αέρα, με τον Ολυμπιακό τα βάζετε, μην πιάνετε κορόιδα. Μην πιάνεσαι κορόιδα. Και ο Ολυμπιακός αποτελείται με 6,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Μετρήστε, δίπλα σας βγαίνετε από τη γειτονιά και άρχισε και μέτρα. Τη διπλανή πόρτα, το από πάνω, το από κάτω. Μέτρα, μετρήστε. Είπες για την να πρώτη... δείτε ποιοι είστε. Για την και πρώτη... ποιοι είμαστε εμείς. Για την πρώτη κούπα της χρονιάς είπαμε χθες, στο κλειστό στίβο. Ναι, όχι. Το λέμε τώρα. Τι έγινε, κύριε σκηνοθέτη. Τι γίνεται, τι πάθατε. Έχει πέσει το δίκτυο, ωραία. Έχει πέσει το δίκτυο. Έτσι είναι. Πόση ώρα είναι. Αυτή η εκπομπή, ναι, έτσι είναι. Τα γαμάει τα δίκτυα. Όλα. Εντάξει είμαστε. Μην δούμε δίκτυο. Τι έχει γίνει τώρα με το δίκτυο. Έχει το δίκτυο. Ωραία. Πάρε μας εσύ ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Να ακούσει και ο κόσμος τη φωνούλα σου. Τι ώρα πήγε. Λοιπόν, κλείνουμε. Παιδιά, έπεσε το δίκτυο. Είχαμε διάθεση. Να καθόμαστε εδώ να μιλάμε με τις ώρες. Αλλά τι να κάνουμε, έπεσε το δίκτυο. Εντάξει, συμφωνείς. Ναι, να πω και σε ένα παουτζή. Να πει και σε ένα παουτζή. Σε αυτό το παουτζή που στέλνει μηνύματα. Ναι. Του πω πάω Καριόλι γαμώ την Τούμπα όλη καταρχήν. Και 5.000. Ό,τι σου λέω. Πάω Καριόλι γαμώ την Τούμπα όλη. Ωραία. Εντάξει είμαστε. Σε ένα συγκεκριμένο αυτό που στέλνει τα μηνύματα. Σε αυτόν πήρε χαμπάρι. Μπράβο. Ξέρεις εσύ. Και που ήσουν στο Καραϊσκάκι στο 1-0, σε ποια θύρα ήσουν, με κασκόλ, ψεύτη. Εντάξει, παιδιά, να πείτε ένα ψέμα, πάει στο διάλογο. Αλλά να έχει και... Ήταν, λέει, ένας, Τάκης, στο πρώτο αγώνα που ήρθε, ναι, Καραϊσκάκι στο 1-0, ήμουνα στην 23 θύρα με κασκόλ του ΠΑΟ. Ναι, ρε, εντάξει. Λοιπόν, επειδή σε ψεύτη, θα το ξαναπώ, για σένα και μόνο. ΠΑΟ, Καριόλι, γαμώ την Τούμπα όλη. Και 5 χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Κλείσαμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.